Panagia Despina, Angeli και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Ιδωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες φωνοθέντες, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, το λεηθήνε τας ψυχάς ημών. Και πάλιν, αγαπητοί μου άνδρες και γυναίκες, ευσεβές ακροατήριον, και πάλιν είμεθα εδώ στο βήμα, του Συλλόγου της Αδελφότητος ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Το βήμα αυτό μας συγκινεί, η αίθουσα αυτή μας συγκινεί βαθύτατα, γιατί αυτή η αίθουσα δεν την έκτισε το επίσημο κράτος, ούτε μία δραχμή δεν πήραμε από τον κορβανά του κράτους. Ούτε το κράτος, ούτε επίσημος εκκλησία. Το χτίσατε εσείς τα πτωχαδάκια, και όχι οι πλούσιοι και μεγάλοι και μεγιστάνες εδώ της πόλεως, αλλά πτωχαδάκια εκ του υστερήματός των έκτισαν την αίθουσα αυτή. Και δι' αυτό μας συγκινεί η αίθουσα αυτή, η οποία είναι μια απόδειξη ότι ο λαός μας πιστεύει, ότι ο λαός μας δίψα να ακούσει λόγον Θεού. Είστε πάλι εδώ συγκεντρωμένοι. Δόξα σοι ο Θεός. Εδώ είμαστε συγκεντρωμένοι. Και ο σκοπός για τον οποίο συγκεντρώθημε εδώ είναι πάντοτε ο ίδιος, για να ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Σκοπός ιερός, είπε ο Κύριος, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί και εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Και εδώ δεν είναι τρεις, αλλά είναι πολύ περισσότεροι, άνω των χιλίων, άνω των 2.000 ανθρώπων συνοστίζονται μέσα στην αίθουσα αυτή και περιμένουν το λόγο του Θεού. Ιερός ο σκοπός, και δι' αυτό η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι ιερά εδώ στην αίθουσα. Αλλά για να είναι ιερά η ατμόσφαιρα εν μέσω της οποίας θα κηρυχθεί ο λόγος του Θεού, πρέπει τόσο αυτός που μιλεί όσο και αυτό εσείς που ακούετε να προσέχουμε, όχι απλώς να προσέχουμε, αλλά να έχουμε το αίσθημα της σειράς κατανήξεως. Το αίσθημα της σειράς κατανήξεως δημιουργεί η συνέστηση της ατελείας και αμαρτωλότητάς μας. Ποιος είναι αυτός που θα ομιλήσει? Είναι άγγελος, είναι αρχάγγελος, είναι ασκητής, είναι μάρτης, είναι ομολογητής, είναι ένας από τους πατέρας της Εκκλησίας? Αλίμονον, δεν είμαι σε αυτά τα ύψη, τα ψηλά επίπεδα που πρέπει να βρίσκεται ο επίσκοπος, ένας εργάτης του Ευαγγελίου. Τα ειδυνάματα και εμείς να πούμε ως εκείνος ο Ισαΐας ο προφήτης, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ακάθαρτα χείλη έχω και εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος. Τα ειδυνάματα και εμείς να πούμε το ψαλμοδού, το δε αμαρτωλό είπε ο Θεός, είναι ατησί εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναβάνει στον νόμο δια του στόματός. Αλλά είναι ανάγκη να κηρύξουμε, είναι ανάγκη να ομιλήσουμε, παρόλη την ατελειά μας, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, είναι ανάγκη να κηρύξουμε. Ο σπορός, όπως έλεγα το πρωί στον Άγιον Ευθύμιον, ερμηνεύων την θαυμασία παραβολή του σπορέως, ο σπόρος δεν εξαρτάται από το πρόσωπο που σπέρνει τον σπόρο, αλλά εξαρτάται από δύο παράγοντας, από την ποιότητα του σπόρου και την ψυχή ποιότητα των ακροατών. Ο σπόρος μπορεί να τον κρατήσει στα χέρια του ένας λεπρός, ένας αράπης μπορεί να κρατήσει τον σπόρο του, αλλά ο σπόρος δεν χάνει τίποτα. Και αν ακόμα λεπρός κρατεί στα χέρια των σπόρων, ο σπόρος θα φυτρώσει στη γη, αρκεί το έδαφος να είναι κατάλληλο. Λοιπόν, και εμείς ακόμα, και αν ο Κηρύττων, ο αυτός που ομιλεί, είναι αράπης στην ψυχή, και αν ακόμη είναι λεπρός τον ψυχικό του κόσμο, εφόσον κηρύττει των λόγων του Θεού, κρατεί στα χέρια των σπόρων του Ευαγγελίου, το αποτέλεσμα είναι, θα είναι καρποφόρον, εφόσον συναντάει γη κατάλληλον. Κρατούμε και εμείς στα χέρια μας χρυσάφια και ασήμια, κρατούμε στα χέρια μας διαμάντια, κρατούμε στα χέρια μας τον σπόρο των ουράνιων. Και δι' αυτό, εσείς αποβλέποντες εις των σπόρων και όχι εις τον κήρυκα του Ευαγγελίου ή οσδήποτε και είναι αυτός, πρέπει και εσείς να έχετε το αίσθημα της ταπεινώσεως. Δεν είδατε εδώ μέσα εσείς όλα τα εκλεκτά παιδιά του Θεού
Δεν ήρθατε εδώ μέσα εσείς να ακούσετε κανένα φιλόσοφο. Δεν ήρθατε εδώ μέσα εσείς να ακούσετε ένα ρήτορα εξαίρετον. Δεν ήρθατε ούτε φιλόσοφοι ήμαθα, ούτε ρήτορες εξαίρετοι ήμαθα. Ήρθατε να ακούσετε έναν κληρικό, έναν ιερέα, ένα επίσκοπο του Κυρίου που με τη βοήθεια του Θεού πιστεύει σε αυτά τα οποία κηρύττει και ομολογεί. Αίσθημα ταπεινώσεως πρέπει να κατέχει τον κήρυκα του Ευαγγελίου. Και ένα αίσθημα ταπεινώσεως πρέπει να κρατεί και εμάς τους αγαπητούς ακροάτας. Είναι ώρα ιερά, είναι μυσταγωγία του πνεύματος η ακρόαση του Θεολόγου. Και πρέπει την ώρα αυτή να προσεύχεστε εσωτερικώς να μας ελεήσει ο Θεός. Εάν ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους ακροατάς του, τους αναγνώστες να προσεύχονται ή να μη αδόκιμος γέννητε, πολύ περισσότερο εμείς πρέπει να σας παρακαλέσουμε να προσεύχεστε ή να μη αδόκιμοι γεννόμεθα εν τη μέρα εκείνη. Και μας είπε ο Κύριος, ουκίδα ημάς. Αλλά και εσείς πρέπει, και εμείς πρέπει να προσευχόμεθα δια σας. Να σας προσευχόμεθα δια να είναι το κήρυγμα καρποφόρων. Δια να που γίνεται το κήρυγμα καρποφόρων. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να προσέχετε, να έχετε εδώ, όχι απλώς να προσέχετε, να έχετε κατάνοιξη. Όχι απλώς να έχετε κατάνοιξη, να έχετε αυτή. Αυτή, τι αυτή. Μα δόξα τω Θεώ, δεν είμαι, θα κάνεις εδώ μέσα, δεν είναι βρήκος ή δεν είναι κοφός. Ναι, κι όμως ο Κύριος το είπε, ο έχονότα ακούει να κουέτω. Αυτιά είχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, φυσικά αυτιά, αλλά πνευματικό αυτή δεν είχαν. Όταν είχαν, αυτιά είχαν και αυτιά δεν είχαν και δεν είχαν τίποτε, δεν εννοούσαν τίποτε από εκείνα τα οποία. Χρειάζεται λοιπόν αυτή και όπως σε μια συναυλία θαυμασία. Ας παίζουν τα καλύτερα όργανα. Ο αν ένας είναι κοφός και Μπετόβεν να παίζει και οσδήποτε άλλος μεγάλος μουσουργός να παίζει και συγγύει ολόκληρο το ακροατήριόν του, δεν, ο ακοφός δεν αισθάνεται τίποτε. Απολύτως τίποτε δεν αισθάνεται. Κι αν ακόμα παίζουν κιθάρα αγγέλων και αρχαγγέλων, τίποτε απολύτως, είναι κοφός. Όπως λοιπόν ένας κοφός δεν είναι θέση να ακούσει τεσσαρωτέρας μελωδίας που ψάλλουν άγγελοι και αρχάγγελοι, έτσι κι ένας που είναι ανέστητος, είναι αδιάφορος, είναι ανίκανος να ακούσει τους ήχους του Παναγίου Πνεύματος, να ακούσει τον Λόγον του Θεού, η οποία είναι η μελωδία των αγγέλων. Ναι, χρειάζεται λοιπόν αυτή, ο έχων ότα ακούει να κοέτω. Ο έτο κόσμο, ο έτο κόσμο. Φτάσαμε σε μια κορυφή του τεχνικού πολιτισμού. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια ακοή σχετική δεν ακούει τόσο άνθρωπος όσο ακούν μερικά ζώα. Λοχάρι, υπάρχουν ζώα τα οποία έχουν ακοή, φοβερά ακοή. Τρομερά ακοή έχουν μερικά ζώα. Όπως το σκυλί που πρώτον, το πρώτο από όλα τα ζώα καταλαβαίνει το σεισμό. Έχει το αυτί του κοντά στη γη και όταν ακούς τα σκυλιά να γαβγίζουν αμέσως. Όλα τα σκυλιά τη νύχτα από εκεί που κοιμώνται τα σκυλιά και ξαφνικά ακούς τα σκυλιά να γαβγίζουν αμέσως με το λίγο γίνεται σεισμός διότι αυτά είναι κοντά τα αυτοί τους ραντάρ κοντά στη γη και συλλαμβάνουν τον ήχο τον οποίο εκπέμπεται από τα βάθη της γης. Ωε το κόσμο, φτάσαμε σε μια εποχή που εμείς νικήσαμε την αίσθηση του κοινός, την αίσθηση των ζώων και φτάσαμε σε μια κορυφή, λέω χάρη πάνω στο Βίτσι, στην κορυφή εκείνου του βουνού, πάνω στην κορυφή υπάρχει ραντάρ. Ραντόρ είναι αυτή, τεχνικό αυτή. Από το Βελιγράδι να κινήσει αεροπλάνο, από τη Σόφια να κινήσει και προτού να φτάσει στα ελληνικά σύνορα, αμέσως σήμα περνάει τα σύνορα αεροπλάνο εχθρικό. Ωραία λοιπόν τον κόσμο που έφτιασε ραντάρ για να ακούει τους ήχους των αεροπλάνων και των άλλων, τους άλλους ήχους του κόσμου τούτου και δεν έχει ραντάρ, μυστικό ραντάρ για να ακούσει. Αυτή, δώσ' μας Χριστέ αυτή, δώσ' μας αυτή ραντάρ. Πνευματικών και Άγιων, να ακούμε όχι τους ήχους της γης, αλλά να ακούμε τους ήχους, τους υπεργενείους ήχους που έρχονται από το υπεροπέρα. Μάλιστα, και ο Κύριος λαλεί, λαλεί ο Κύριος, εξακολουθεί να λαλεί. Λαλεί ο Κύριος, ομιλεί ο Κύριος, εξαποστέλει τα μηνύματά του. Ομιλεί δια των προφητών, ομιλεί δια των Αποστόλων, ομιλεί δια των διδασκάλων, των μεγάλων διδασκάλων και πατέρων. Ομιλεί δια των πατέρων της Οικουμενικής Συνόδου. Σήμερα λοχάρι εορτάζομαι τους πατέρας της 7ου Οικουμενικής Συνόδου. Ομιλεί δια των μαρτύρων και των Αγίων. Ομιλεί δια της Γραφής, προπαντός ομιλία της Γραφής. Η Αγία Γραφή. Ας ανοίξουμε λοιπόν αυτό το ραντάρ.
Όποιος έχει αυτή θα ακούσει. Όποιος έχει αυτή ακούσει. Κάπου εδώ μέσα λέει το εξής. Σε ένωσε μια στο δεύτερο, τρίτο κεφάλαιο 7 φορές, όχι μια φορά. Σήμερα στο Ευαγγέλιο τελείωσε. Ο έχων ότα ακούει να ακούει, όποιος έχει αυτή να ακούσει. Και εδώ μέσα 7 φορές λέει. Ο έχων ότα ακούει το. Τι λέγει το Πνεύμα το Άγιον της Εκκλησίας. Όποιος έχει λέει αυτή, ας ακούσει τα μηνύματα που έρχονται εις τον κόσμο αυτό. Ο έτο κόσμο, τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, τα ακούετε. Είναι μηνύματα μικρά και ασήμαντα. Θα εμονούσε αυστηρότερο. Αλλά τα μηνύματα εκεί. Ο έτο κόσμο που κολλάει τα αυτή του κάθε βράδυ στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, δεν ακούσει τα ψεύδι τα οποία συνεχώς ακούνται από όλα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του κόσμου. Ουέ το κόσμο, ό,τι ώρες ολόκληρες κουράει τα αυτιά του και έχει αυτή, δεν ακούσει όλους τους ήχους του διαβόλου και δεν έχει αυτή, δεν ακούσει τον ήχο του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Ραντάρ λοιπόν η Αγία Γραφή. Όλη η Αγία Γραφή. Ιδίως λαλεί σήμερα ο Κύριος, διόλων των βιβλίων λαλεί ο Κύριος, αλλά αν υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο περισσότερο λαλεί σήμερα ο Κύριος, είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι η Ιερά Αποκάλυψη. Μάλιστα. Είναι λυπηρόν ότι τα Κυριακά και μεγάλα εορτάς δεν διαβάζεται η Ιερά Αποκάλυψη. Καλώς έπραξαν οι πατέρες που στα παλαιότερα χρόνια απέκλεισαν την Αποκάλυψη από τα αναγνώσματα που αναγνώσκονται εις τους ακολουθίας. Εγώ φρονώ ότι μια Οικουμενική Σύνοδος εκ των πρώτων το οποίο έχει να πράξει να διατάξει εις όλους τους ναούς να διαβάζονται στη θέση του Αποστόλου, όχι τώρα των Αποστόλων αλλά πολλών Αποστόλων, να διαβάζεται το ισόκερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη του Κυρίου μας, η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελίστου. Μάλιστα. Παλαιότερα ακατάληπτα ήταν. Παλαιότερα ήταν ακατάληπτα, γρυφώδη. Αλλά όσο προχωρούν αιώνες, τότε τα πράγματα διασαφενίζονται. Όπως παράδειγμα να σας πω, προφήτης, σχετικός προφήτης, προφήτης, τελευταίος προφήτης του γένους μας, που ύστερα από 2 χρόνια θα εορτάσουμε 200, τα 200 του χρόνια από την μέρα εκεί, το πρωινό εκείνο που εκεί στα αλβανικά επάνω ή στο ναό ποταμών απεικονίστη ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Προφήτης του γένους ήταν, προφήτευσε πολλά. Ένα προφήτης τι είπε? Θα δείτε στο δρόμο, στους δρόμους μέσα στον κάμπο, αμάξια να τρέχουν χωρίς άλογο. Ποιος καταλάβαινε κανείς τίποτα? Δεν το καταλάβαινε. Κανείς δεν το καταλάβαινε. Τι θα πει, μπορεί ποτέ στην εποχή εκείνη αμάξι χωρίς άλογο? Περίεργο πράγμα. Κι όμως αυτό που ήταν παράξενο για τον κόσμο ήταν πολύ κατανοητόν δια την διάνοια, την προφητική διάνοια του Αγίου Κοσμά. Και αμάξα χωρίς άλογα είναι τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, όπως τώρα εμείς στην εποχή ερμηνεύσαμε την προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού, έτσι και η εποχή μας θα ερμηνεύσει πολλά από τα γεγονότα τα συνταρακτικά. Και λέγει, ίσως κανείς να παραξενευτεί που είπε αυτό, ότι πρέπει να εισαχθεί ως ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας η Ιερά Αποκάλυψης. Αλλά λέγει η Αποκάλυψης, μακάριος ο αναγνώσκων και μακάρι οι ακούντες τους λόγους προφητείας ταύτης και οι τιμούντες τους λόγους προφητείας ταύτης, διότι εγγύς λέει, είμαι εγγύς. Ω Θεέ μου, εκείνο το εγγύς. Ω, εγγύς λέει, είμαι θα εκεί. Εγγύς. Είμαστε πολύ κοντά. Σε τι? Σε συντρακτικά γεγονότα τα οποία περιγράφει η Αποκάλυψη. Ή μάλλον έχουμε εισέλθει, αγαπητοί μου, εις το κύκλωμα, το μεγάλο κύκλωμα των μεγάλων γεγονότων τα οποία θα συνταράξουν την Οικουμένη ολόκληρον. Εγγύς είμαστε. Ανοίγοντας λοιπόν το ραντάρ, το πνευματικό ραντάρ, την Αποκάλυψη, ακούμε μακρόθεν τους ήχους τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα μέσα στο δεύτερο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί βλέπουμε ότι από τον ουρανό στέλνει 7 μηνύματα ο Θεός, 7 μηνύματα ή μάλλον καλύτερα 7 επιστολές, και ο σταχυδρόμος των επιστολών αυτών που εκλήθη να διανύμει της επιστολάς αυτάς είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γράψον το Αγγέλο λέει. Ποιος είναι ο Άγγελος? Ο Άγγελος, όπως όλοι οι ερμηνευτές σημειώνουν, ο Άγγελος, κλάψτε αδελφοί μου και παρακαλέστε το Θεό, Άγγελος
δεν εννοεί τους αγγέλους του ουρανού. Άγγελος εννοεί ποιον? Τον επίσκοπο της επισκόπους. Άγγελοι, όπως ο άγγελος υπερέχει των ανθρώπων και ύπταται εις των ουρανών, έτσι και ο ένας επίσκοπος πρέπει να είναι άγγελος. Ως άγγελος, και ήταν εποχή που μέσα ο κόσμος έβλεπε όχι απλώς τον επίσκοπο, τον ιερέα, άγγελος Κυρίου Παντοκράτορος. Ήσανται τέτοιο πνευματικό ύψος ιερείς και επίσκοποι, ώστε ο κόσμος τους έλεπε ως αγγέλους εδώ εις τον κόσμο. Και είπε ο κοσμάς ο ετωλός, κάπου εκεί στις προφητείες του, θα έρθει η μέρα, ήταν η μέρα που οι επίσκοποι ήταν ως άγγελοι και οι άνθρωποι ζούσαν ως άνθρωποι. Θα έρθει η εποχή που οι ιερείς και οι αρχιερείς θα ζουν σαν άνθρωποι, και τότε οι άνθρωποι θα γίνουν σαν κτίνοι, και τότε ήξε το τέλος του κόσμου. Το αγγέλο λοιπόν γράψουν. Γράψουν το αγγέλο. Σε 7, πού απευθύνεται? Σε 7 εκκλησίες. Τα ονόματά τους μας συγκινεί. Είμαι βέβαιος ότι εδώ μέσα 50, 60, 100, 200 και περισσότερο είστε παιδιά των εκκλησιών εκείνων, των αλυσμονήτων εκείνων εκκλησιών που εγέννησαν μάρτυρας και ομολογητάς. Διότι η κούνια του χριστιανισμού ήταν η Μικρά Ασία. Γράψουν λοιπόν στις 7 εκκλησίες. Σε ποιες είναι εκκλησίες? Η πρώτη είναι η Έφεσος. Η δεύτερη είναι η Σμύρνη. Η τρίτη είναι η Πέργαμος. Η τετάρτη είναι τα Θυάτερα. Η πέμπτη είναι η Σάρδης. Η έκτη είναι η Φιλαδέλφια. Και η εβδόμη είναι η Λαοδίκια. Ονόματα μεγάλα. Ελιχνία των Έκαιων. Τα φανά Έκαιων. Και είναι προφητευμένο μες στην Αποκάλυψη. Ότι μετακινήσω, λέει, κινιώ, θα κινήσω τας Λιχνίας. Και το 1922, το Σεπτέμβριο μήνα, τότε έζησαν Ελιχνία όλε. Τα καντήλια του Χριστού, τα φώτα τερά, ο Ιερός Πολυέλεος που εφώτιζε τη Μικρά Ασία, με 30 Μητροπόλεις, με 4.000 εκκλησίες, με εκατοντάδες μοναστηρίων και ιερών αιών, έζησαν. Δεν υπάρχει πλέον πουθενά, πουθενά. Και ιεράς αυτές τις εκκλησίες, εις μεγάλο πεπίση αυτές τις εκκλησίες που λειτουργήσαν μέσα ιερείς και άγγελοι του Θεού και επίσκοποι, εκκλησές τα εξοκλήσα, το μοναστήρι του Σουμελά, το μοναστήρι του Ζαβερόνου, στα μεστήρια όλα αυτά τα σπουδαία που φάρει ολόκληρη ήτανε, σήμερα είναι, κλάψατε, κλάψατε, κλάψατε. Κοπρώνες, αποθήκες, κέντρα διασκεδάσεως, καμπαρέ, τα πάντα. Και όμως δεν έχουμε το μεγαλύτερο δυστύχημα του ελληνισμού είναι η καταστροφή της Μικρασίας. Δεν είναι η καταστροφή της Κωνσταντινούπολης, είναι η καταστροφή της Μικρασίας. Αλλά εμείς δεν μετανοήσαμε. Ο δε παράνομος Ιούδας δεν ήθελε να μετανοήσει, να αισθανθεί. Μάλιστα, δεν ήθελε να αισθανθούμε το χτύπα. Και φοβούμε ον τρόπον. Αλλά ας μην το πούμε. Ας μην το πούμε. Ας μην το πούμε. Ας μην το πούμε. Εδώ φτάσαμε. Στην Ελλάδα είναι σήμερα. Ελιχνίε. Μετακινήθησαν ελιχνίε εδώ στα ιερά εδάφη της πατρίδας μου. Εγώ όταν πηγαίνω στα σύνορα, επάνω στα χωριά και κατεβαίνω, όλα είναι παιδιά μου πνευματικά. Αλλά αν πάω σε χωριό και τους βλέπω εκεί πέρα, δακρύζει η ψυχή μου. Πόντι, Μικρασιάτη, Καυκάση, Φιλαδέλφια, Άγκυρο, μικρό παντού. Ίχνη, προχθές σε ένα μικρό χωριό, εκείδευσε ένα γέροντα 90 ετών. Δεν πάω σε κηδείες πλουσίων και μεγάλων, όχι. Το χαδάκι ήταν. Ήρθε πέρα από τη Μικρά Ασία, από τα χωριά της Αγκύρας, κοντά από τον Πόντο, 90 χρονών, 60-70 έτη, έψαλε σαν αηδόνι, σαν αηδόνι μες στην εκκλησία. Μισθό, δραχμή. Και όταν έψαλε, σε έκανα κλάψεις. Δίψανα ιερά της πατρίδος που προέρχονται από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίλειας, από την εφτάφωτον λιχνία της Αποκαλύψεως. Γράψον, λέει, να διαβάσουμε τα γράμματα. Έχουν ενδιαφέρον τα γράμματα αυτά. Να διαβάσουμε το γράμμα προς την εκκλησία της Εφέσου, προς την εκκλησία της Μύρνης, προς την εκκλησία του Περγάμου, προς την εκκλησία της Φιλαδελφίας, των Θυατήρων, της Λαοδικίας. Αλλά θα διαβάσω το τελευταίο. Το τελευταίο γράμμα προς την Λαοδικία. Διότι και εμείς, αγαπητοί μου, είμεθα εκκλησία Λαοδικαίων. Είμεθα άνθρωποι από την Λαοδικία. Τι γράφει εκεί? Όταν πάτε στα σπίτια, ανοίξατε το σχετικό, τη σχετική περικοπή και διαβάστε το γράμμα το οποίο αποστέλει ο Κύριος διαμέσου του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Εκκλησία Λαοδικίας. Γεμάτο παράπονα είναι. Τι λέγει? Ότι
επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, αλλά είσαι χλιαρός, δια τούτο εμέσω εκ του στόματος του. Θα σε ξεράσω, λέει, δεν σε ανέχομαι, ούτε ζεστός ούτε θερμός, αλλά είσαι χλιαρός. Ας τελείσουμε, αγαπητοί μου, στο υπόλοιπο της ομιλίας, στο σύντομο ομιλία που θα κάναμε σήμερα, ας ρίψουμε μια ματιά να δούμε τρεις κατηγορίες. Νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Σε ποιο νούμερο είμαστε, θα το δούμε. Πρώτον, το νούμερο 1, ζεστοί χριστιανοί. Ζεστοί, θερμοί χριστιανοί. Ποιοι είναι αυτοί οι ζεστοί χριστιανοί? Είναι εκείνοι περί των οποίων ένας Απόστολος Παύλος είπε ότι είναι ζέον, ζέον το πνεύμα, τη βράς, κουχλάς. Σαν τον καζάνι που έχει μέσα νερό και βράς, κουχλάς έχει μέσα. Ζέο είναι η πίστη του ζωερά, η ελπίστη του ζωερά, η αγάπη του είναι χαίουσα μέσα στην καρδία. Ζεστοί χριστιανοί είναι εκείνοι περί τον οποίο λέγει ότι όποιοι που έχουν την πίστη ο κόκκος είναι άπειος, και όποιος έχει την πίστη θερμή σαν κόκκος είναι άπειος, ή μπορεί να πει στο όρο τούτος μετάβεται εκείνη και μεταβεί. Ζεστοί χριστιανοί, ζεστοί ήσαν οι Απόστολοι του Χριστού μας, ήσαν οι προφήτες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Ζεστοί, θερμοί, μέσα ζωγόνοι. Είναι εκείνοι περί των οποίων λέγει ο ψαλμωδός, ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Αλλά προπαντός, ζεστός, θερμός, λάβα ηφαίστειο που πετούσε φλόγες, ήταν μέσα ο Απόστολος Παύλος. Και είπε, και αισθανόταν, και παραπάνω από όλους, υπόδειγμα ζήλου, θερμότητος, ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, στον οποίον εφαρμόζεται ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέμε, που ήταν τόσο θερμός που δεν υπέφερε να βλέπει την ασέβεια και την αμαρτία να κυριαρχεί, αλλά έπρεξε φραγγέλιον και είπε εκείνο το περίφημο, μη πείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου και τον σε σπήλαιο ληστών, όπως έκονα εκεί. Λοιπόν, θερμή, ζεστή χριστιανή, αυτή είναι ζεστή. Αλλά εκτός αυτών των θερμών χριστιανών υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι είναι οι ψυχροί χριστιανοί. Ποιοι είναι οι ψυχροί χριστιανοί? Μπούζοι, παγόβουνα του βορείου και του νοτιού πόλου. Το θερμόμετρο έχει πέσει πολύ. Μόλις έχει πέσει. Νεκρή το πνεύμα τίπλο. Και όταν πέσει το θερμόμετρο, ο άνθρωπος κρυσταλιάζει. Πρέπει να έχει ανάγκη μιας θερμοκρασίας. Ότι δεν υπάρχει αυτή η θερμοκρασία πλέον. Είναι οι χριστιανοί περί τον οποίο ομίλησε ότι ο Κύριος, όταν έλεγε εν της εσχάτης χρόνης η αγάπη ψυγίσεται, ψυγείο θα γίνει η αγάπη, έτσι. Και όπως αν βάλεις άνθρωπο στο ψυγείο, αποθνίσκει, όπως πολλές φορές μικρά παιδιά κατά λάθος κλείονται, παίζουν κρεφτούλι και κλείονται μες στο ψυγείο και τανίζει το ψυγείο και είναι ψέαμα το παιδάκι πλέον, κατεψυγμένο. Έτσι ακριβώς τα ψυγεία του, έφτιασε ψυγεία ο διάολος και μας έβαλε μέσα και είμαστε κατεψυγμένοι πλέον χριστιανοί, χωρίς να έχουμε μέσα ούτε ένα μόριον ζωής, ούτε ένα ζώπυρο πνευματική ζωής, ακμής και προόδου. Ψυχροί χριστιανοί, μούζοι, τέτοιοι υπήρχαν πάντοτε, υπήρχαν στην εποχή του Χρυσοστόμου. Λέει ο Χρυσόστομος, εταράστο Χρυσόστομος, είχε τα μάτια του απάνω στον άμβονα και του κοίταζε όλους. Και πώς τους καταλάβανε? Και του έλεγε πως έλεγε εκεί κάτω στο βάθος κάποιον να χασμουριέται. «Ω, τι κάνεις? Χασμουριέσαι μπροστά στην ερωμένη σου?» Έτσι μου λούσε ο Χρυσόστομος. «Α, κάθε στα μάτια την κοιτάζεις, δεν χασμουριέσαι μπροστά στην ερωμένη σου. Είσαι έτσι, την κοιτάζεις. Και τι είναι η ερωμένη σου? Μια σκιά! Μια σκιά! Ένα μηδές! Πώς χασμουριέσαι? Εδώ το Ευαγγέλιο, εδώ το αίμα του ανθρώπου, εδώ Γολγοθάς, εδώ λόγια Κυρίου, χασμουριέσαι!» Και υπάρχει και μια λαϊκή. Αυτό το είδε στο Χρυσόστομο και μου έκανε εντύπωση, ότι δεν επιτρέπεται να χασμουριούμεθα. Αν κοιτάξουμε στην Εκκλησία, όλο χασμουριούνται. Είναι αδιάφοροι. Αλλά εκεί στη ραδιό, και στην ραδιό, εκεί είναι σημεία των καιρών. Και λέει κάποιος Άγιος, ένας ασκητής, όταν χασμουριέται, λέει ο άνθρωπος, όχι από κόπωση, από κούραση, γιατί υπάρχει ο χασμούρισμα από κόπωση. Αλλά όταν δεν έχει κανείς ενδιαφέροντα, χασμουριέται. Όταν υπάρχει ζωηρόν ενδιαφέρον, χασμουριέται. Όταν υπάρχει ζωηρόν ενδιαφέροντα, δεν χασμουριέται ο άνθρωπος. Όπως το παράδειγμα που ανέφερε ο Χρυσόστομος, όταν είσαι μπροστά στην ερωμένη, εσύ στον ερωμένο σου δεν χασμουριέσαι. Γιατί είσαι ζωηρόν ενδιαφέρον, σε ελκύει το πρόσωπο το οποίο αγαπάς.
Και λέγει, υπάρχει μια αυτή, όταν χασμουργέται ο άνθρωπος, υπάρχει μια λαϊκή, την άκουσα στην Ακαρνανία από κάποιον αστητή, ότι εκείνη την ώρα που είναι ανοιχτό το στόμα, εισέρχεται το δαιμόνιο. Ίσως προλήψεις, θα είπε κανείς, άξω τι μας λέει απόψε ο Ροκήρυκας ο Καντιώτης, πήγαμε και μας είπε όταν χασμουριάμε θα μπαίνει το δαιμόνιο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ότι υπάρχει και χασμουριτά που είναι από την κόπο. Άμα κουραστείς, άμα είσαι άϊπνος κλπ. Ασφαλώς ή φυσικό είναι. Αλλά υπάρχουν άλλες. Δεν πρόκειται περί των χασμουριών που προέρχονται από φυσική αδυναμία του ανθρώπου που είναι αδιάβλητον πάθος. Αλλά πρόκειται περί χασμουριτού. Να περνούν τα άγια και να χασμουριές. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Είναι γεγονός. Είναι μύθος αυτό ή είναι πραγματικότης. Συγκλονιζόμαστε την ώρα εκείνη. Που άγγελοι και αρχάγγελοι, τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων, δορυφορούν τον βασιλέα τη δόξη, τον βασιλέα Χριστό. Λοιπόν, ψυχροί, αδιάφοροι, μπούζοι, τους μιλάς για όλα τα πράγματα προσέχουν. Αλλά μόλις αρχίσει συζήτηση επάνω στα φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας, τα φλέγοντα ζητήματα της πίστεως και σωτηρίας, είναι αδιάφοροι, ψυχροί, αδιάφοροι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει ελπή σωτηρίας. Υπάρχει για πολλούς από αυτούς. Υπάρχει. Εύκολο είναι ένας ψυχρός να γίνει ζεστός. Θέτε παράδειγμα. Να σου πω ένα ψυχρό. Μπούζι ήτανε. Ποιος? Ο Άγιος Λογκίνος ο Εκατόντροπος, την οποία την αναμνήμηνε ορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Ψυχρός ήταν. Αδιάφορος ήταν. Πήρε τη διαταγή από κάτω τον Πιλάτο, του λέει: Εκατόνταρχε, διατάξτε. Θα πάρεις αυτόν τον κατάδικο. Θα τον δέσεις και θα τον πας επάνω εκεί στο λόφο και θα τον εκτελέσεις. Και ο Λογκίνος, βαρύς, αδιάφορος, ψυχρός, πήρε τον κατάδικον όπως πήρε τόσους άλλους καταδίκους, να τον εβάσει επάνω εκεί στο Γολγοθά. Αδιάφορος έμεινε. Περνούσε η ώρα, αλλά, ο αδιάφορος έγινε φθερμός. Πότε? Όταν σύστηκε η γη, όταν είδα τα φοβρά εκείνα φαινόμενα, όταν ήκουσε προπαντός τα θάνατα λόγια του Σταυρωμένου, όταν είδε την γλυκία του μορφή, τότε άλλαξε. Έπαυσε να είναι πλέον ψυχρός και αδιάφορος. Το συνεκλώνιζε το δράμα το εσταυρωμένο. Το συνεκλώνιζε. Υπάρχει ένα μικρό διηγηματάκι που πρέπει να, ένα έξοχο πράγμα που πρέπει να το διαβάσετε. Σιγκβίτς, ακολουθήσουμε αυτόν. Εκεί περιγράφεται αυτή η δραματική στιγμή του Λογκίνου, του Εκατοντάρου, που πέφτει μπροστά τον εσταυρωμένο και λέγει αληθώς Θεού είναι αληθώς λέει αληθώς είναι αληθώς είναι Θεός είναι ο Υιός του Θεού. Ο ψυχρός έγινε θερμός, φωτιά έβραζε, φωτιά από κάτω, η φωτιά του εσταυρωμένου άναψε, εθέρμανε το χλιά, την ψυχρότητα εκείνου και έγινε πλέον μάρτης και εορτάζεται σήμερα Λογκίνου του Εκατοντάρχου Ιερά Μνήμη. Μάλιστα. Αλλά εκτός των ψυχρών, είπαμε διολίγων ποιοι είναι οι θερμοί. Είπαμε διολίγων ποιοι είναι οι ψυχροί. Τώρα ερχόμεθα στην κατηγορία των χλιαρών. Εύκολο ένας ψυχρός να γίνει θερμός, αλλά δύσκολο ένας χλιαρός να γίνει ζεστός. Γιατί χλιαρός ποιος είναι? Αυτός είναι, πώς τον περιγράψουμε? Αυτός εκτιμά τον Χριστό. Τον εκτιμά, βέβαια. Αλλά κοντά στο Χριστό εκτιμά και άλλα πράγματα. Εκτιμά το παραδάκι. Εκτιμά τη μόδα. Εκτιμά διάφορα ρεύματα και καταστάσεις του σύγχρονου κόσμου. Και προσπαθεί να κάνει κάποιο συμβασμό πράγματων αμίκτων μέσα στον κόσμο. Εάν το λάδι μπορεί να σμίξει με το νερό, αλλά τόσο μπορεί να σμίξει και ο Χριστός με διάφορα συστήματα, ρεύματα, καταστάσεις. Και ο Χριστιανός πρέπει να είναι το λάδι, το οποίο να επιπλέει επάνω στην άβυσσον των ανθρωπίνων κακιών και αλατωμάτων. Αυτοί θέλουν να συμβάσουν σκοτάδι και φως, να συμβάσουν διάβολων και άγγελων, να συμβάσουν Χριστό και δαίμονα. Είναι χριστιανοί αυτοί, οι πλιαροί χριστιανοί, που έχουν λίγο τι μέσα, και εκείνο το λίγο που έχουν, σου λέει πάω στην εκκλησία, στις γιορτές, είναι χριστιανοί που κάποιος τους ονόμασε χριστιανούς λαμπαδούρας. Ονοείτο, λοιπόν. Ναι, αυτοί λοιπόν είναι οι χριστιανοί της λαμπαδούρας. Α, πάνε στην εκκλησία, ανέβουν μέσα, ανάβουν το κεράκι τους, προσκυνάνε, βγαίνουν έξω και μόλις βγουν έξω, την βλέπεις εκείνη. Λοιπόν, όπως την βλέπεις, από την εκκλησία θα φύγει και θα πάει στη μάγισσα.
Που κάνουν θράψη εδώ στην Αθήνα. Τη βλέπεις εκείνη. Έκανε το κεράκι της στην Παναγία, αλλά θα πάει και στο Μέντιον. Στο Μέντιον. Και όπως πήγε εκεί, θα πάει και στο Μέντιον να ζητήσει συμβουλάς από τον δαίμονα, από τον διάβολο να ζητήσει. Τον βλέπεις τον άλλο εκεί πέρα την άλλη. Μπαίνει στην εκκλησία, αλλά μόλις βγει έξω ή κλπ. Θα πάει στο χαρτοπαίγνιο μέχρι το βράδυ, τη νύχτα να παίξει την πράσινη. Τον βλέπεις τον άλλο. Θα σηκωθεί από εκεί πέρα και τον βλέπεις και θα πάει τη νύχτα ή την ημέρα στη Στοά. Και πιστεύει στον Χριστό, αλλά πιστεύει και στο Μάτς, εις τον Θεό των Μασόνων, τον αρχιτέκτονα του σύμπαντος του θέση των διάβολων. Χριστιανοί, χλιαροί χριστιανοί, χλιαρά πράγματα, όχι ζεστά, όχι θερμά, μικρά και ασήμαντα πράγματα. Έχουν μέσα τους μια μικρά θερμότητα που είναι αδύνατος να δημιουργήσει καταστάσεις ευεργετικά στον άνθρωπο. Ναι. Χλιαρός χριστιανός. Του λες να νηστεύσει. Α, με εγώ δεν μπορώ. Και είναι ένας μαντράχαλος ολόκληρος, με συγχωρεί τη λέξη, που μπορεί να σπάει χαλίκι στο δημόσιο δρόμο. Και όμως φοβάται. Ω, έρχεται νηστεία. Όλοι μας, αγαπητοί μου, τρώμε περισσότερο του δέοντος. Καθή στιγμή κάτω στη Μικρά Ασία, κάτω στην Ασία, στην Αφρική, πεθαίνουν κάθε μέρα 50, 60, 70 χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα. Ο δε Κοσμάς ο Αιτωλός είπε ότι σε φτάνει 100 δράμια ψωμί. 7, αν φας 10 παραπάνω είναι κατάρα. Διότι παραπάνω τα 10 δράμια δεν είναι δικά σου, αλλά είναι του πτωχού, του δυστυχισμένου ανθρώπου. Λοιπόν, νήστευσε, δεν μπορώ να νήστευσω. Γιατί μου είπε ο γιατρός. Ναι, ο γιατρός του είπε. Λοιπόν, του λέει η Εκκλησία, δεν ακούει την Εκκλησία. Ο γιατρός. Το γιατρός είναι ο Θεός. Αυτό που είπε ο γιατρός θα το κάνει αυτός. Και μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να διαλύσει την οικογένεια και να επιμένει εκεί πέρα να εφαρμόσει δίαιτα την οποία του συνέστησε ο γιατρός. Εκλεκτά φαγητά. Πόσο τα υποφέρουν. Δεν έχουμε γιατρούς χριστιανούς οι οποίοι να κηρύξουν ότι η νηστεία είναι θεσμός Άγιος, σωτήριος, φάρμακος. Τίποτα. Λοιπόν, ο γιατρός το λέει χλιαρός. Ακούει το γιατρό, δεν ακούει την Εκκλησία. Λοιπόν, αλλά όταν πέσει η πείνα θα δούμε τότε οι γιατροί που θα προμηθεύονται αυτά τα εκλεκτά φαγητά τα οποία συνιστούν στους ανθρώπους της γενεάς μας. Λοιπόν, δεύτερο, ο άλλος ο χλιαρός, άλλος τύπος χλιαρός, του λες να κάνεις ελεημοσύνη. Μα εγώ ελεημοσύνη δεν έχω. Και τι δεν έχει? Έχει χρήματα να ζήσει 1000 χρόνια. Αλλά δεν δίνει τίποτα. Τρέμουν τα χέρια του. Τρέμουν, Πάρκινσον όπως είπα κι άλλοτε έχει όταν του πεις να δώσει. Ναι, λοιπόν. Ο άλλος, του λες του άλλου, α, είναι νιώπαντρος, νιώπαντρος και είσαι υποχρεωμένος από θείων και ανθρώπινων νόμων να κάνεις παιδιά. Α, τι λες παιδιά, εγώ δεν κάνω, δεν κάνω, δεν στοιχίζω τα παιδιά μου κλπ. Και σε κάθε γέννη εντολή τον βλέπεις να κλωτσάει, να μην θέλει να προχωρήσει εις τα άκρα, τα θεωρεί άκρα αυτά. Αλλά άκρα, αλλά αν προσέξετε ένας δεινός ερμηνευτής της Αποκαλύψεως τι λέει, για κοιτάξτε, ότι ο Χριστός δεν είναι μεσότης. Ο Αριστοτέλης ο φιλόσοφος έθετε τα σαρετά στο μέσο, μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως. Λοιπόν, και εδώ, στο μέσο ποιο είναι? Το μέσο, από το ένα μέρος είναι ο θερμός, από το άλλο ο ψυχρός, άρα κατά τον Αριστοτέλη η μεσότης είναι αγιώτης, δεν είναι αυτό. Το άκρον, τα άκρα, το άκρον, άκρον, θερμός, φωτιά. Να ανεβαίνει συνεχώς το θερμόμετρο, να πειραχτώ, να θεωρίζω, να φτάνει στα άκρα των εντολών. Ο ακρότης, λένε στα πολιτικία αρετών, σε πολλούς αγίους και αυτούς. Τίποτα. Τη μεσότητα θέλει αυτός. Θέλει τη χλιαρότητα, ζητεί. Λοιπόν, χλιαροί, τέτοιοι χρήστες, πώς μοιάζουν, πώς να τους πούμε. Βρήκα μια ωραία εικόνα στην Αποκάλυψη. Ξέρεις πώς λέγονται αυτοί? Πώς λέγονται αυτοί? Πώς σου ονομάζει? Βατράχους. Και πλήστη γη βατράχων, λέει μέσα η Αποκάλυψη. Γιατί τους λέει βατράχους? Διότι ο βάτραχος μια στο νερό, μια στη ξηρά. Μπλουμ, μπλαμ, είναι αμφίβιο. Μπλουμ, μια εκεί, μια εδώ. Δεν τον λες πουθενά. Τον πλησιάζει, είδε κάποτε ένα βάτραχο εκεί στο ποτάμι και ήταν απάνω. Και μόλις μας αντιλήφθηκε, μπλουμ, μέσα στο νερό. Και σε λίγο περιμένουν, μπλαμ, μπήκε πάλι πάνω στο βράχο. Λοιπόν, μια στο βράχο, μια στο νερό. Έτσι είναι και χρυσή. Μια στο Θεό, μια στο Θεό, δέκα στο διάλο. Και στο Θεό κάνουν εκεί και εδώ. Βάτραχοι, επλήστη γη βατράχων. Ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι ζουν με ένα αμφίβιο, με ένα αιμαφρόδιτο χριστιανική ζωή. Ή το ένα ή το άλλο. Επλήστη γη βατράχων και επλήστη γη χλιαρών ανθρώπων. Πώς θα τους ονομάσουμε αυτούς τους χλιαρούς ανθρώπους?
κρατούσα αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να τους ονομάσουμε ακόμα ότι είναι τα παμπαλίμψιστα. Τι θα πει παλίμψιστο? Όπως ξέρετε, στην παλιά εποχή δεν υπήρχαν χαρτιά, αλλά υπήρχαν εξούσανε δέρματα προβάτων, προβάτων δέρματα. Όπως μια μέρα ένας καλόγυρος του Αγιώρος μου λέει, πάτερ μου λέει, αν ζωντανέψουν έχουν τα αρχαία, έχουν τα χειρόγραφα. Έχουν χειρόγραφα γραμμένα σε πάνω σε προβιές. Λέει, αν ζωντανέψουν εδώ πέρα όλες αυτές οι προβιές, θα γεμίσει το Άγιο από πρόβατα. Λοιπόν, προβιές απάνω, ξυσμένες, και πάνω στις προβιές εγγράφανε ωραία γράμματα και τα Ευαγγέλια και τους Αποστόλους και τα συγγράμματα, άλλα γράφανε πάνω στις προβιές, στις περγαμινές, όπως λέγανε. Λοιπόν, αλλά επειδή ήταν ακριβές οι περγαμινές, τι κάνανε? Ξούσανε με ένα μαχαιράκι, τα ξούσανε και απάνω γράφανε άλλα. Άλλα γράφανε. Μέχρι την όση ήταν αδιάβαστα τα από κάτω. Τώρα βρήκε η επιστήμη τρόπων και διαβάζει τα από κάτω. Φαίνονται τα από κάτω. Τα κοιτάζουν. Παλίμψιστα είναι. Δεν ξύσανε καλά τα γράμματα. Παλίμψιστα. Είχαμε το γράμμα του διαόλου. Ή μας είχε γράψει ο διάολος επάνω τα δικά του γράμματα. Πήραμε το μαχαιράκι και τα ξύσαμε. Αλλά τα ξύσαμε πολύ. Και από κάτω υπάρχουν κάτω τα γράμματα του διαβόλου. Που πάνω είναι τα γράμματα του Θεού, αλλά κάτω μέσα είναι τα παλίμψιστα αυτά. Παλίμψιστα λοιπόν είναι οι χριστιανοί. Που δεν έχουν καθαρό το χάρτη. Τα άμπουλα ράζα δεν έχουν καθαρό το χάρτη επάνω στον οποίο να γράψουν τα γράμματα του Θεού. Και κάτω από τα γράμματα του Θεού είναι γραμμένα τα γράμματα του διαβόλου. Μίγμα Θεού και δαίμονος είναι οι χλιαροί χριστιανοί. Μάλιστα. Ποιος σύλλεξε τους χλιαρούς χριστιανούς? Ποιος τους σύλλεξε? Σπουδαία, τρομερά τους σύλλεξε. Μη κουτσέρετε, λέει. Κουτσί είστε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά, πότε προς το άνα, προς το άνα. Σταθείτε, όρθιοι, βαδίστε μπρος, μάρς. Βαδίζετε κατά μέτωπον. Ποιος το είπε? Ο Ηλίας, ο Θεσβήτης. Έως πότε, λέει, θα κλονίζεστε επομφωτόρες της ιγνίας, λέει. Ή το ένα ή το άλλο. Ή Θεός ή Βάλ. Ή ένα από τα δυο. Ή αυτό είναι αληθινό. Είναι ψέμα. Όχι τράπα τραμπαλίζομαι. Όχι τράπα τραμπαλίζομαι. Ή τούτο είναι αληθινό ή δεν είναι. Λοιπόν, αν αυτό είναι αληθινό, ή αν είναι αυτό ψέμα. Ψέμα. Μπρος να το κάψουμε. Να πάμε με τους αθέους, με τους κομμουνιστάς, με τους αθέους, με όλους. Να το κάψουμε, να μην ζει ο κόσμος με το ψέμα. Εάν όμως αληθινό, μπορεί να είναι και τα άσπρα ψέματα, και ο ίδιος ψέμα, και όλα να είναι ψέματα, αυτό δεν είναι ψέμα. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, να πάμε μαζί με τον Χριστό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό το αθανάτο βασιλείμον. Όχι τέτοια πράγματα. Μπλουμ και μπλουμ. Τράμπα τραμπαλίζομαι. Βάτραχοι όχι. Παλίμψιστα όχι. Χριστιανοί κατά μέτωπον. Ψηλά τα λάβαρα. Να ανεμίσουν μπροστά στον κόσμο της αμαρτίας και της πίστεως. Η χλιαρότηση είναι αμαρτία. Είναι η έκφραση, η διαφορετική έκφραση της χλιαρότησης είναι η έκφραση πας οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς, επικατάρατος πας οποιών τα έργα του Κυρίου αμελώς. Χρειάζεται επιμέλεια, ζήλος, ενδιαφέρον, όχι πληγία. Όχι λίθαργος, όχι αδράνεια. Που εγγίζει τον θάνατον. Ζεστή λοιπόν, να επανέλθουμε, ζεστή. Αλλά μπορεί και το χλιαρό να γίνει ζεστό. Φωτιά από κάτω. Και το χλιαρό να γίνει ζεστό. Με το χλιαρό, ποιος κάνει φαγητό? Πάρε χλιαρό νερό. Το χλιαρό, στην παλιά, στην εποχή μου, στην εποχή στη δική μου, χλια που δεν είχαν τα μέσα, οι γιαγιάδες αμολέπανε το παιδί και είχε βαρύ το στομάχι του, του βάλανε χλιαρό, μία, δύο, τρεις κουταλιές χλιαρό και έκανε μετό. Χλιαρό ποιος τρώει από εσάς φαγητό? Ή ζεστό ή κρύο. Χλιαρά είναι αηδία. Αηδία. Και υπάρχουν άντρες που άμα το φαγητό τους είναι ζεστό ή κρύο, τα πετάνε, τα ξεφεντονίζουν μπροστά. Γαστρίμαγοι και αυτοί οι άνθρωποι της αυτής. Και με νερό, βάλε νερό απάνω, νερό χλιαρό. Βάλε μέσα, θα μαγειρέψεις. Μαγειρεύεις με χλιαρό. Μα, ανάψει φωτιά. Ταχύρυθμος, κάτι τώρα χύτρες καινούριες, μου λέει, εγώ λέει, εγώ σε 5 λεπτά, 10 λεπτά, λέει, μαγείρεψα. Πώς του λέω? Πώς? Α, λέει, τώρα βγήκε κάτι καινούριες, λέει, χύτρες, λέει, ταχύρυθμες, που ανάβουν φωτιά, λέει, φουου, λέει. Α, λέω, εσύ, λέω, είσαι ταχύρυθμος, λέει, χύτρα, του λέω.
Καλά, εσύ στο σπίτι σου έχει ταχύρυθμος ρήτρα. Εσύ δεν μπορεί να γίνει ο ίδιο ταχύρυθμο έτσι, να βράζει να αυτό. Είδα και έπαθα να τον βάλουμε στο νόημα, τι ήθελα να το πω. Ζέονται στο πνεύμα. Ναι, έτσι. Όχι χλιαρά. Ζεστή. Για πέστε μου ένα ζεστό, σα είπα το Λογκίνο. Όπου έγινε, ήταν ψυχρό, έγινε ζεστό. Για θερμή, θερμή. Ποιο είναι. Θερμή, ζωογόνη. Ήτανε ο Ηλίας ο θεσβήτης, ο ζηλωτής του Θεού. Θερμός ήσαν οι Απόστολοι και παραπάνω από όλους. Θερμός ήταν ο Απόστολος Παύλος ήτανε. Ο Απόστολος Παύλος ήτανε. Διαβάστε προς Ρωμαίους επιστολής. Όλο το νερό λέει, όλα τα ποτάμια, να μην το πω όπως είναι μέσα. Όλα τα ποτάμια, όλο το νερό. Δεν μπορεί να ζει στη φωτιά που καίει μέσα στα στήθη μου, η φωτιά του εσταυρωμένου. Δεν μπορεί κανείς να σβήσει καμιά δύναμη. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε δαίμονες, ούτε αναστώτα, ούτε μέλλοντα. Τίποτε λέει στον κόσμο. Η φωτιά που άναψε μέσα δεν μπορεί να τη σβήσει κανένα σατανά στον κόσμο τούτο. Αυτά ήταν ο Παύλος. Τις με χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Φωτιά, θερμός. Ήτανε ο Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, που έλεγε, έγραφε, προτιμώ να είμαι με τον Χριστό παρά να βασιλεύω τον παράτον της γης. Από ένας ψεύτικος αυτοκράτορας προτιμώ να είμαι χριστιανός, προτιμώ να είμαι πτωχός με τον Χριστό παρά πλούσιος και εκατομμυλούχος και ονάσης με τον διάβολο. Μάλιστα, θερμή χριστιανή, θερμός. Ποιος ήταν, αύριο εορτάζει. Ανδρέας ο Κρήτης σε εορτάζει αύριο. Τι ήταν αυτός, το γαδάκι ήταν. Το γαδάκι. Και όταν στην πόλη, για περίεργα πράγματα, το γαδάκι ήταν. Και όταν στην πόλη επάνω παρουσιάστηκε ένας ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, ο βασιλεύς εκείνος ο οποίος κατήργησε, έκαψε τις εικόνες και ήταν εικονοκλάστης φοβερός, όλοι στεκόντανε σούζο μπροστά στον Κοπρό. Κανείς δεν τον ήλεγε. Τον τρέμανε τον Κοπρόνιμο. Ποιος τον ήλεγξε, ο Ανδρέας ο Κρήτης. Έφυγε από την Κρήτη, πτωχαδάκι αυτός, και πήγε, ταξίδευσε εκεί από 2-3 μήνες, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί βρήκε τρόπο. Και τον επλησίασε και τον τράβηξε από τη χλένα του, από την αυτή του δουλάει. Στάθ! Είσαι χριστιανός ή δουλάτρης ή άθεος. Μετά τον πιάσανε και τον υπέβαλε σε μαρτύριο και μαρτύρησε διότι αναχώρησε από το χωριό του της Κρήτης και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και άρπαξε το βασιλιά και τον ήλεγξε. Και όταν του είπανε, μα κάνεις εσύ ένας μικρός και ασήμαντος άνθρωπος, εδώ είναι παπάδες, εδώ είναι δεσποτάδες, εδώ είναι τόσοι και τόσοι και τόσοι. Και κανείς δεν ελέγχει το πράγμα. Και εσύ λέει, πώς τολμάς και ελέγχεις αυτόν τον αυτό. Το λέγω αυτό, διότι τις ημέρες αυτές, ναι, λοιπόν, το παράδειγμα αυτό. Διότι εδώ στην αίθουσά μας είναι ένας ιερεύς, ο οποίος το έπραξε εναντίον του υπουργού της αθείας και απιστίας. Μα κάνει ένας παπάς να κάνει, επιτρέπεται. Μα κύριε, δεν είναι ανάμειξη στην πολιτική. Ποιος το είπε, δεν ελέγχομαι τον Α ή τον Β. Όχι, να μην παραξηγηθούμε. Δεν ελέγχομαι τον Α ή τον Β, διότι ανήκει το Α ή στο Β ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Θα ελέγξουμε πάντα. Σε οδήποτε κόμμα και βρίσκεται, από την άκραν δεξιάν μέχρι την άκραν αριστεράν, όπου βρίσκεται ο άθεος και ο άπιστος, θα τον ελέγξουμε. Θα τον ελέγξουμε διότι έχουμε λόγο να τον ελέγξουμε. Λοιπόν, το είπαμε αυτό γιατί μερικοί, αν δεν κάνει ο παπάς, ο δεσπότης, ο ένας, ο άλλος, είμαι εδώ γιατί το να κάψουμε τα μηνολόγια και τα μαρτυρολόγια, μόνο φωτιά να τα κάψουμε. Γιατί τα γραφήκαν αυτά ως παραδείγματα και όταν τον πιάσανε, τον βάλανε στη φυλακή, λέει να ζητήσει συγγνώμη, λέει, από το βασιλιά που το έκανε σε αυτό το πράγμα. Και τότε είπε το αθάνατο, το αθάνατο, το αθάνατο, λέει, το αθάνατο. Δεν αμαρτάνει. Αμαρτάνει. Εκείνος που ελέγχει βασιλέα παρανομούντα. Δεν αμαρτάνει εκείνος που ελέγχει βασιλέα παρανομούντα. Υπό την έννοια βασιλεύς είναι πας ο οποίος κατέχει μια εξουσία. Λοιπόν, ζεστός εκείνος ο Ανδρέας ο Εκρήτης που ήλεξε Κοπρόνιμον. Ζεστό, ζεστή, ζεστή. Σήμερα υπάρχουν θερμοί, όχι μόνο στο ελέγχει θερμοί, αλλά και σε οδήποτε άλλο τομέα της χριστιανικής ζωής και δραστηριότητας. Αυτές τις ημέρες ήρθε και με βρήκε μια ζεστή χριστιανή, θερμή χριστιανή. Ναι, ταχύρυθμος, πώς λέγονται ταχύρυθμος, λέγονται αυτοί.
Ναι, αρχίτρα. Λοιπόν, ήρθε μια, λέει, θέλω να σε δω. Πολύ καλά. Ποια είσαι? Ήταν 65 ετών. Για ακούστε. Επιστήμον, ιατρός, δικηγόρος, διπλώματα. Όχι. Φωτιά. Φωτιά του ουρανού. Ποια φωτιά? Σαλονίκη ζούσε. Και εκεί που έκανε την προσευχή της, σαν άκουσε φωνή. Όχι φωνή από αυτές που ακούει κανείς ή ασθενής ή ψυχοπαθής, αλλά μια εσωτερική παρόρμηση ότι τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Ότι κάτω στην Αφρική εκεί πέρα υπάρχουν ψυχές που ζουν μακρά από τον Χριστό. Ναι, και αφήνει αυτή λοιπόν η γυναίκα Ψαλονίκη, έτσι, με ολίγες γνώσεις, σηκώνεται ένα πρωί και παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Και φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και πετάει. Και πού πάει? Στην Γένεια. Στην Γένεια, παρακαλώ. Που είναι κάτω στην Αφρική. Που εκεί πέρα ένα κράτος με 8-9 εκατομμύρια σαν το δικό μας. Που για μετρήσεις δολολάτρας. Για μετρήσεις δολολάτρας. Πόσους είναι? 3 εκατομμύρια δολολάτρες που τι λατρεύουνε? Τα φίδια! Μάλιστα τα φίδια. Στον οίκο. Θεέ μου, Θεέ μου. Ποιοι είμαστε υπεύθυνοι? Εμείς δεν είμαστε όλοι. Πον είμαστε ζεστοί χριστιανοί. Ο χριστιανισμός θα έφτανε μέχρι τον παράτον της γης. Τα φίδια λατρεύουν εκεί πέρα. Ζουν πρωτόγονων βίων, υποπανάκτων βίων, υπό την πνευματική έννοια. Εκεί ζουν. Και πήγε εκεί. Και έφερε κοντά στον Χριστό πόσους? Χίλιους. Μάλιστα. Και 6 εκκλησίες. 6 εκκλησίες. Και ζει εκεί. Και εκεί θα πεθάνει. Να μια ζεστή. Τι έκανε μια ζεστή χριστιανή? Έρε πατρίδα. Έρε πατρίδα, έρε πατρίδα. 3 εκατομμύρια Έλληνες φύγαν από την Ελλάδα και είναι σκορπισμένοι μέχρι τα ανθρωκολογία του Βελγίου, μέχρι τα στέπα της Αυστραλίας, μέχρι πέρα στον Καναδά και πέρα παντού. Γιατί? Για τον Χριστό? Όχι. Οι χλιαροί χριστιανοί που να φεύγανε και πήγανε στα πέρα του κόσμου και να έχουν ως κύριον έργον, ως κύριον έργον τη διάδοση του Ευαγγελίου, θα ήταν σήμερα κόσμος και εάν αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, η πτωχιά γυναίκα, η ατίμητος γυναίκα αυτή της Θεσσαλονίκης που ταξίδευσε τόσο μακριά και πήγε εκεί πέρα κάτω στην Άβυσσον της Κένωνας, μέσα στα φίδια, μέσα στα θηρία, μέσα στους λέοντας, στους κροκοδίλους, να κηρύξει τον Χριστό, εάν κάθε ένα μας, κάθε ένας το έκαναν, 3 εκατομμύρια Έλληνες, σήμερα η Ορθοδοξία θα έλαμπε στο αστέρι του ουρανού. Αλλά πήγανε οι χλιαροί χριστιανοί. Όχι, λατρεύουν τον Χριστό, τον αγαπούν τον Χριστό. Έχουν χτισμένες όμορφες εκκλησίες στο Λονδίνο, στο Σικάγο και σε άλλες πόλεις. Αλλά λατρεύουν το δολάριον. Θεός τον το δολάριον. Αν θα πείτε, αυτά μας είδε σήμερα να μας πεις να τραβούμε κάτω για την Γένωα. Όχι. Εδώ πέρα, όπως είπα και στην ίδια, εδώ έχουμε ένα έργο. Εδώ δεν θέλω να γίνει σειρά Απόστολος μέχρι την Γένωα και Ουκάντα. Γιατί τα φτερά σου είναι μικρά και δεν αντέχουν. Αλλά να γίνει σειρά Απόστολος μέσα στο έθνος μας. Και η φωτιά που καίει στα στήθη σου να τη μεταδώσεις. Αν είσαι οικογενειάρχης ή στην οικογένειά σου. Αν είσαι υπάλληλος στο γραφείο σου. Αν είσαι αξιωματικός στρατιώτης στο στρατόνα σου. Αν είσαι δάσκαλος στο σχολείο σου. Αν είσαι εργάτης στα εργοστάσια σου. Πάστης, πάστης δυνάμενος, φέρει όπλα, επιστρατεύεται. Εν Χριστώ Ιησού τον Εζωραίο ημών. Μάλιστα, όχι άοπλοι. Οπλισμένοι με το όπλο, το παντοδύναμο όπλο, το λόγο του Θεού. Είναι, αγαπητοί μου, η χλιαρότης τελείωσα. Η χλιαρότης είναι επικίνδυνος, όπως το είπα. Όχι χριστιανή με το ολίγο. Για φανταστείτε ένας να έχει μια δεκάρα, να κρατάει μια δεκάρα. Τι θα λέγατε για κάποιον? Να κρατάει μια δεκάρα και μετά να βγει στον δρόμο και να λέει αυτή τη δεκάρα, επειδή έχει μια δεκάρα στη τσέπη του μέσα, να λέει εγώ είμαι ο Νάσης. Και θα το πείτε? Μα είναι δυνατόν? Και ενώ εμείς κρατούμε δεκάρες, τόσο λίγο κρατούμε τον χριστιανισμό. Το κεράκι μας πολύ καλά, την προσευχή, όλα μικρά και ασήμαντα, μικρά πράγματα. Εν τούτης όμως θεωρούμε τον αυτό μας πλούσιο. Ενώ είμαστε πτωχοί, πνευματικός, θεωρούμε τον αυτό μας πλούσιο και κατανοούμε. Ο Έλε, αλίμονο σα ένα, λέει στην προδοτική επιστολή. Είστε πτωχοί, πνευματικός, και θεωρεί τον αυτό σας πλούσιο. Είστε γλυκοί, και θεωρεί τον αυτό σας ντυμένο. Είστε τυφλοί, και θεωρεί τον αυτό σας βλέποντες. Αγοράστε κολύριο, λέει, και τρύπου στους οφθαλμούς σας για να είδετε εκεί πέρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της Λαοδικίας, αγαπητοί. Τελείωσε. Πρωτού να τελειώσω, πρέπει να σας πω τα εξής. Τα εξής, τα οποία θέλω να προσέξετε ιδιαίτερως ως πνευματικό θέμα.
Κάθε ένας από εμάς, όλοι μας που είμαστε εδώ πέρα συναστισμένοι, όλοι μας εδώ στην μέσα, όλοι μας εκεί πέρα, δεν υπάρχει, είτε άντρας είτε γυναίκα είτε μικρομεδό, που δεν έχουμε μέσα μας κάτι. Έχουμε κάποια δύναμη, κάποια δύναμη. Έχουμε την πίστη στο Χριστό, την πίστη το έχουμε. Έχουμε τη γνώση του θελήματος του Θεού, όλοι μας. Η παρουσία σε εδώ είναι απόδειξη ότι κάτι μέσα λαχταρά, κάτι παίζει μέσα στη ψυχή, κάτι αισθάνεστε. Λίγο είναι αυτό, μέσα είναι το λίγο αυτό, υπάρχει μέσα. Αλλά αυτή η δύναμη, αδελφοί μου, είναι ανενέργητος. Ανενέργητος. Πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, πρέπει να την δραστηριοποιήσουμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και τελειώνω. Ή μάλλον δύο παραδείγματα θα σας πω. Ένα δικό μου και ένα του Ιερού Χρυσοστόμου. Κάτι. Το Χρυσοστόμου είναι πολύ τρομερό. Λοιπόν, υποθέσατε ότι έχετε ένα κουβά νερό. Κάνει τίποτα. Αυτός ο κουβάς στο νερό που φαίνεται αδρανής, δεν κάνει τίποτε, είναι κρύος, μπούζει, δεν κάνει τίποτε. Αυτός ο κουβάς μπορεί να τεινάξει πλάκα, χαλίγρινη πλάκα, χιλίων, ένα τόνο. Τάκ! Θα το πετάξει απάνω. Τάκ! Πότε. Όταν βάζεις το κουβά αυτό το κρύο νερό ή το χλιαρό νερό και το βάζεις στο καζάνι και το βράσεις, τάκ! Μικρά παιδιά και εμείς δεν ξέραμε αυτά και βλέπαμε στα τεντζερέδες να πηκιούνται πάνω. Και ρωτούσαμε τη μάνα μας, μα πάνω πώς νερό είναι μέσα, τι, νερό λέει παιδάκι μου, αλλά λέω τι γίνεται. Πήρ και αίμα και ατμής. Ποιος θα μου πει που είναι αυτό. Είναι τη Δευτέρα, την Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων, τη σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. Εκεί πέρα λέγει ότι ταύτα λέγει τα τέρατα είδε, λέει ο Ιήρο προφήτης. Λοιπόν, πυρ και αίμα και ατμίδα καπνού. Πυρ η Θεότης, αίμα η σάρκωσης, ατμής καπνού το Πνεύμα του Άγιον. Ατμός σηκώσει τα βάρη να την άξει. Τον άξιο, όπως πετάει ο ατμός, το βάρος χιλίων, τι λέγω, να πάρεις μερικές κουβάδες. Βλέπεις εκεί το πλοίο παλαιότερα που ταξίδευε μέσα στους ωκεανούς και έτρεχε ολοταχώς και λοιπά. Ποια η δύναμη, ποιος η δύναμη. Νερό μες στα καζάνια στους Λέβητας, στα λεβιοστάσια των αυτών νερό. Βράζει και ένας κουβάς νερός μπορεί να κινήσει ένα υπεροτσάνιο να κινήσει. Θεέ μου, τι δύναμη έκλεισες μέσα στα στοιχεία της φύσεως. Δύναμης ο αέρας, δύναμης ο ηλεκτρισμός, δύναμης ο ατμός και δύναμης η ατομική ενέργεια πλέον, ακόμα περισσότερο κλπ. Μέσα σε ένα πετραδάκι είναι κλεισμένη η δύναμη που σύει τον κόσμο ολόκληρο. Θεέ μου, πώς υπάρχουν άπιστοι. Πώς υπάρχουν, εγώ απορώ πώς υπάρχουν άπιστοι. Ποιος έκλεισε μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό λοιπόν υπάρχει, αλλά είναι αδρανές το νερό. Με ένα κουβά κοινά σκαράβι. Γυράς καράβι κουβάσω όταν του βάλεις ατμό πυρκέμα και ατμής καπνού. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Και αν τώρα τα κουβαδάκια πω ζαλίζομαι ρε παιδιά, ζαλίζομαι, πω θα πέσω γάμο, πω συγκινούμε, πω. Κουβαδάκια είστε, ελάτε λοιπόν. Τα κουβαδάκια αυτά 2000 να τα ενώσουμε, να κάνουμε δεξαμενή, να τη θερμάνουμε με το Πνεύμα του Άγιον και θα σωρώσουμε την Ελλάδα ολόκληρο και θα στήσουμε την Χριστοκρατία μέσα στο έδρος μας. Μάλιστα κύριε, δεν με ενθουσιάζουν τα χειροκροτήματα, με ενθουσιάζει η πράξη και η εφαρμογή. Ο δύναμης που κοιμάσαι, ο στοιχεία φοβερά, ο στοιχεία της πίστεως που κοιμάστε, ο τάλαντα και κρυμμένα, ο ψυχέ θεοφόρε, ξυπνήστε. Ήγκη και ο παραδειδούς με, εγγύς μεγάλων γεγονότων είμαι και εμείς, Γρηγορίτη και όπως ο Χριστός, πρόκειται να συλληφθεί και αυτοί εκοιμώντο. Κοιμάστε λοιπόν εσείς και αδρανείτε και μη ποιείτε το κατά τα πρέποντας. Το άλλο παράδειγμα του Χριστού μου ποιο είναι. Είναι ένα φοβερό παράδειγμα. Τι παράδειγμα είναι. Ότι ερμηνεύουν το ζέοντι το πνεύμα του Ιερός Χρυσόστομος λέγει. Βλέπεις λέει ο Χρυσόστομος ένα ταύρο. Κόθεται ο ταύρος. Τρώει το χορτάρι του και είναι ακίνητος και 10 βουκιντριά βουκέντρες να τον κεντήσεις δεν κουνάει. Είναι στιγμές που είναι τεμπέλικος. Δεν κουνιάει. Θες να τον κουνήσεις. Να τρέχει λέει. Και
Όποιος φύγει μπροστά του σώθηκε. Να τρέχει, λέει, συνεχώς. Συνεχώς να τρέχει ο Ταύρος. Από εκεί που κάθεται αδρανέστατος και αδιάφορος και δεν κάνει τίποτα, τρώει το χορτάρι του. Και ξαφνικά λοιπόν και τον κεντάς από εδώ, τον κεντάς από εκεί, τον κεντάς από εκεί, δεν σηκώνεται. Αλλά θες να τον κάνεις, λέει, πι, αντιτορπιλικό θαλάσσις. Όχι, το λέω εγώ το λέω αυτό. Να κινείται, να τρέχει ολοταχώς. Τι πρέπει να κάνεις. Απίσω από τον Ταύρο είναι παρατηρητικός ο Χρυσόστομος. Αθάνατος Χρυσόστομος. Απίσω από τον τράχο, όσοι είναι γεωργοί το ξέρουν αυτό. Έχουν πίσω από τον τράχο, τι είναι, μια λακκούβα είναι. Έχει κάποια λακκούβα πίσω ο τράχυλος του Ταύρου, του ζώου. Λοιπόν, αν πάσεις στον Ταύρο, αλλά μακριά ρε είσαι όμως. Όχι κοντά σε, έξω τα τέντρα. Λοιπόν, μακριά λέει ο Χρυσόστομος. Μακριά και απάνω εκεί στον τράχυλό του, τι να βάλεις. Τι να βάλεις. Κάρβουνο αναμένο! Ατρόμητος λέει. Τρέχει, τρέχει, τρέχει και δεν σταματάει πλέον. Διότι επάνω στον τράχυλό του το αδρανέ ζώο να δέχτη το πυρ. Και εσύ στον τράχυλό σου, Χριστιανέ, το πνεύμα το Άγιον, το πυρ. Και τότε ατρόμητος, ατρόμητος, ο Σταύρος εναντίον όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Και σπούν ότι τρελάθηκες και έγινες ανισόρροπος. Ας το πούνε. Έτσι λέει, όπως ο Ταύρος δεχθήσει στον τράχυλόν του τη φωτιά, είναι πλέον ατρόμητος και δεν υπολογίζει κανένα και λιοντάρι ακόμα να είναι μπροστά, το ξεσκίζει, το τεμαχίζει. Έτσι και ο χριστιανός είναι αδρανές, αδρανάστατος και ούτεν άλλον πει η μύτα του Ταύρου, αλλά όταν όμως δεχθεί επάνω στη ράχη του το πνεύμα του Άγιον, πύρ και αίμα και ατίμητα καπνού. Και τότε βαδίζει πλέον και δημιουργεί μια ιστορία. Πού είναι αυτοί οι πύρνοι χριστιανοί, νιώσινον τελούνται στην ώρα αυτή. Υπήρξε πριν 100 χρόνια. Υπήρξε πριν 100 χρόνια. Υπήρξε πριν 100 χρόνια ένα πύρο άνθρωπο εδώ μέσα. Ο οποίο παρεξηγήθη σε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά ήταν πύρο, φωτιά, Ταύρο, μενόμενο σε πνεύματι Αγίο. Ποιο ήταν ο Μακράκης. Έσαι την Ελλάδα. Αμυγέ, καθαρό πνεύμα. Μακράν από άλλε θεωρίε φιλοσοφικέ, κοινωνικέ κλπ. Με ατόφιο το Ευαγγέλιο. Κατόρθωσε να δημιουργήσει πνευματική κίνηση από την οποία έχουν εξέτως παραφιάδες όλες οι σημερινές υπάρχουσε θρησκευτικές κινήσεις. Ναι, πυρ και αίμα και ατίμητα καπνού. Αυτή λοιπόν πρέπει να έχουμε κι εμείς. Μα πώς, Κύριε, θα πεις, εγώ είμαι ψυχρός. Εγώ είμαι μπούζι. Εγώ είμαι χλιαρός. Τι να κάνω, μπορείς. Ο ψυχρός, όπως είπαμε, όπως ο Λογκίνος, να γίνεις θερμός. Και ο χλιαρός μπορεί να γίνει θερμός. Ποιο είναι εκείνο που ανάβει φωτιά? Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Όπου ακούεται λόγος Θεού. Στη Ρωσία επιτρέπουν λειτουργίες. Επιτρέπουν μνημόσυνα. Επιτρέπουν κηδείες. Επιτρέπουν βαπτίσα. Λόγο Θεού δεν επιτρέπεται. Ο μεγαλύτερος ιεροκήρυξ της εποχής μας, ένα Γκράχαμ Προτεστάντης, επήγε στη Μόσχα να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Του λέει, εδώ δεν είναι Αμερική, δεν σε επιτρέπουμε. Και αναγκάστη μόνο και διάβασε το Πάτερ ημών. Ξέρω λοιπόν ο εχθρός ότι εκεί που σύει τα κάστρα του διαβόλου είναι ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός που είναι πυρ και αίμα και ατιμίδα καπνού. Ο λόγος του Θεού. Και όπως οι ψυχροί δεν ήταν δύο μαθητές που επορεύονται σε Μαούς, μπούζι ήταν. Μετά τη Σταύρο του Χριστού ήταν μπούζι. Ποιος τους εδέρμανε? Όταν έλεγε Χριστέ τα λόγια σου, λέει, και όμενε η ψυχέ. Όταν ήκουαν τα λόγια του Ναζωραίου, από ψυχρή γεννήκανε φωτιά, θερμή, ζωγόνη. Ο λόγος και παραπάνω από τη θεία, το λόγο του Θεού, εκείνο που θερμαίνει και ζωγονεί και δημιουργεί θείου έρωτα, υπεργείου έρωτα, είναι η θεία κοινωνία. Και όπως λέγει ο Χρυσόστομος, αυτοί που κοινωνούν αξίως των αχράντων μυστερίων είναι λέοντες, πυρπνέοντες, πυρπνέοντες. Πυρπνέοντες λοιπόν. Ω ψυχέ, που δεν είμαι άξιος. Εν ταπεινολογία το λέγω, αλλά ήθε ο Θεός να μου δώσει ταπείνωση. Βασανισμένες ψυχές, το χαδάκι της πόλεως εδώ, ευλογημένα, που συναστίζεται σε αυτή την αίθουσα, το χαδάκι ευλογημένα, γυναίκες, μικρές, μεγάλες, μικρές, λοιπόν, που όπως λέει ο Κοσμάς, δεν είμαι άξιος να πλύνω στα πόδια σας. Αυτό πήρκε αίμα και ατίμητα καπνού. Ας κινηθόμενο. Σημέρας είναι ντροπή μας να κινούν τα παιδιά τους σκότους. Ντροπή μας είναι! Και εμείς κινούμαστε. Μπρος λοιπόν, μάρς! Προς τα εμπρός, μάρς! Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Και στα σχολεία και εις τους στρατώνας και εις σχόλια στις εκδρώσεις και ακόμα και μέχρι τις βουλής όπου πρέπει επιτέλους να μην μας διοικούν οι μασόνοι και οι ερωτρίοι να μην εισάει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Εις αιώνας αιώνας.